Πες μου λίγο και για τον Νότης Φακιανάκη θέλω να μάθω, γιατί ανήκει στην Πάνη. Ανήκει στην Πάνη, ξεκινήσαμε το 2016. Είναι κάτι που θέλουμε όλοι και είναι πάλι αυτό που σου λέω, πότε θα νιώσει έτοιμος ο καλλιτέχνης. Εσύ τι κάνεις δηλαδή από πλευρά σου, προσπαθείς να έχεις κάποια επικοινωνία? Προσπαθώ, μιλάω με τον παραγωγό του, μιλάω και με το περιβάλλον και στέλνουμε τραγούδια, είμαστε σε μια τέτοια επαφή. Αλλά δεν μπορούμε να εκβιάσουμε καταστάσεις, δεν μπορούμε να πιέσουμε, δεν θέλουμε να αγχώσουμε καθένα. Ο καθένας έρχεται τη στιγμή του που νιώθει όταν θέλει να κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Και ένας καλλιτέχνης με 30-35 χρόνια πορεία και καριέρα που έχει συντρίψει όλα τα ρεκόρ, δεν θα του πω εγώ τι θα κάνω. Άρα εσύ δεν υπογράφεις ένα συμβόλαιο για να έχεις την πλάτη σου καλυμμένη? Όχι, όχι. Δεν μπορώ να εκβιάσω έναν καλλιτέχνη να δημιουργήσει τραγούδια αν δεν θέλει. Δεν είναι. Το να εμφανιστεί ξανά σε μία πίστα. Είναι δική του επιλογή. Τι πιστεύεις, τι νιώθεις για το μέλλον? Εγώ πιστεύω ότι ένα τέτοιο καλλιτεχνικό θηρίο δεν μπορεί να ηρεμήσει. Και θα έρθει η στιγμή που όλο αυτό που έχει θα επανέλθει, γιατί είναι νέος άνθρωπος, ο κόσμος τον λατρεύει, έχει μια πίστευτη δισκογραφία. Για πόσα χρόνια απουσίας μιλάμε? Μαζί με το COVID είναι από το 20. Οπότε είμαστε στα 4. Δεν είναι πολλά. Δεν είναι πολλά, αλλά... Μας φαίνονται όμως ότι ο Νότης έχει πραγματικά... Γιατί είναι μια καλλιτεχνική οντότητα. Διαφαίνεται ότι λείπει πάρα πολλά χρόνια. Το 20 ήταν η τελευταία εμφάνιση στο Βοτανικό, με το Σταμάτη Γονίδη. Ναι, δεν είναι πολλά. Και η τελευταία δισκογραφία μας ήταν το 18 που βγάλαμε, το ερωτικό. Είχαμε βγάλει μια τριλογία, το κοινωνικό, το ερωτικό και τώρα μένει το χορευτικό. Έχουμε ένα τρίτο μέρος της τριλογίας που πρέπει να ολοκληρώσουμε.